Το κύριο Βιλιάρδο, κύριε Βιλιάρδο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Φαίνεται έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, άκουσα αυτά που λέτε. Δεν τα γνωρίζω φυσικά ακριβώς. Αλλά από ό,τι μπορώ να φανταστώ, οι επενδύσεις αυτές είναι ευκαιριακές και κατευθύνονται κυρίως στο χρηματιστήριο. Σημαίνει ότι πρόκειται για χρήματα τα οποία εισραίουν εύκολα και εισραίουν ακόμη πιο εύκολα. Τι? Κατά την άποψή μου, για να επενδύσει κανείς σε μία χώρα, σταθερές επενδύσεις, αυτό που χρειάζεται πριν απ' όλα είναι ένα σταθερό πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το οποίο η χώρα μας αυτή τη στιγμή, εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζω, δεν το διαθέτει. Εσάς δηλαδή, η εκτίμησή σας για τις επενδύσεις αυτές ποια είναι? Η εκτίμησή μου είναι ότι οι επενδύσεις αυτές είναι ευκαιριακές, είναι τοποθετήσεις κυρίως στο χρηματιστήριο και χρήματα τα οποία μπαίνουν για εύκολα κέρδη και βγαίνουν ταυτόχρονα πολύ εύκολα. Αυτό που χρειαζόμαστε εμείς είναι επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Και εκεί δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, αντίθετα βλέπω να φεύγουν επενδύσεις. Όπως επενδύσεις στην ελληνική οικονομία, δώστε μας ένα παράδειγμα. Στην πραγματική οικονομία. Στην πραγματική, ναι, οικονομία. Για παράδειγμα, να κατασκευαστεί μια βιομηχανία παραγωγής κάποιων προϊόντων στην Ελλάδα. Αυτό εννοούμε επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Κάτι τέτοιο δεν έχω δει. Αντίθετα, αυτό που βλέπουμε είναι επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα τελευταία η Βιοχάλκο, να φεύγουν από την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, κύριε Βιλιάρδο, έκανα λάθος που είπα λίγο πριν στη συνάδελφο ότι ας έχουμε μια ελπίδα σωτηρίας. Κοιτάξτε, ακριβώς, νομίζω ότι είναι λάθος. Αυτό που χρειαζόμαστε, όπως σας είπα, είναι να επενδύσει στην πραγματική οικονομία. Και δείτε, ουσιαστικά κανένας δεν χτίζει ένα σπίτι σε μια περιοχή στην οποία, η οποία σύεται από σεισμούς. Έτσι, σε μια περιοχή λοιπόν όπως είναι η Ελλάδα, η οποία έχει ύφεση, ανεργία και όλα τα υπόλοιπα, άρα συνεχώς μειωμένη ζήτηση, δεν μπορεί κανείς να περιμένει επενδύσεις. Πραγματικές επενδύσεις, πάντα λέω, έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως, ποιος τομέας είναι αυτός που πιστεύετε ότι παρουσιάζει μεγαλύτερη άνθηση και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για επένδυση? Ο τουρισμός, θα έλεγα, ξέρω τουλάχιστον φαίνεται από τα τελευταία γεγονότα. Ορίστε. Σταθερά, λέω, ο τουρισμός είναι πρώτος σε ενδιαφέρον για, σε προτίμηση για επενδύσεις. Ναι, κοιτάξτε, επειδή όλες οι υπόλοιπες χώρες γύρω μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Αίγυπτος, η Λιβύη, η Τουρκία, όλες αυτές έχουν προβλήματα. Η μόνη χώρα που απομένει για τουρισμό είναι η Ελλάδα. Άρα εκεί πέρα θα έχουμε πάντοτε θετικές προϋποθέσεις. Για την εκτίμηση της Τρόικας και της κυβέρνησης ότι η ύφεση θα πέσει στο 4%, ενώ κοιτάξτε, τώρα το να αποφασίζει κανείς το πού θα πάει η ύφεση σήμερα για το τέλος του χρόνου φαίνεται λίγο αστείο, έτσι. Η ύφεση δεν είναι κάτι που το αποφασίζει η κυβέρνηση με την Τρόικα, αλλά κάτι που φαίνεται από την εξέλιξη της πραγματικής οικονομίας. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Είπαν ότι είναι συντηρητική εκτίμηση. Ναι, αλλά σίγουρα είναι εκτίμηση. Και δεν είναι απόφαση. Δεν μπορεί να αποφασίσει κανείς δηλαδή το ύψος της ύφεσης. Πρέπει να περιμένει να διαμορφωθεί. Κύριε Βιλιάρδο. Άλλωστε, μετά από 6 χρόνια ύφεσης, γιατί είμαστε στον έκτο χρόνο ύφεσης, αυτά τα ποσοστά είναι τρομακτικά. 4 ή 3 ή 2. Ναι, είναι ούτως ή άλλως άσχημη η κατάσταση. Φυσικά. Κοιτάξτε, έχουμε συγκεντρωτικά σχεδόν 25% ύφεση. Νομίζω ότι μάλλον ψάχνουμε από κάτι να πιαστούμε. Βέβαια. Θα έπρεπε ήδη από πολλά χρόνια πριν, από 2 ή 3 χρόνια πριν, να έχουμε μπει σε ανάπτυξη. Όχι να συζητάμε για το ύψος της ύφεσης. Μέχρι και η Πορτογαλία έχει ανάπτυξη. Εσείς κάνετε κάποια εκτίμηση για το πότε θα μπορούσε η Ελλάδα να παρουσιάσει κάποια ανάπτυξη? Κοιτάξτε, ξέρετε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις επενδύσεων, όταν οι ίδιοι Έλληνες δεν επενδύουν, αλλά αποεπενδύουν, δεν φαντάζομαι ότι θα επενδύσει κανένας ξένος. Επομένως, εάν δεν υπάρξουν επενδύσεις, δεν υπάρχει και ανάπτυξη. Ωραία, κύριε Βιλιάρδο, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ.